Τώρα όμως ο Τούρκος Πρόεδρος αυτό που κάνει είναι επισκέπτεται τους δημοπαθείς και μάλιστα επισκέφθηκε και την Αλέινα, την αθάνατη Αλέινα, επειδή το επώνυμο της έχει αυτήν την έννοια, την Ολυμψούς, και επίσης και άλλους σεισμοπαθείς στα νοσοκομεία, δείχνοντας μια εικόνα που δεν την είχε δείξει τις πρώτες ημέρες. Προσέξτε, τις πρώτες ημέρες ήταν απομακρυσμένος και είχε κατηγορηθεί γι' αυτό από το λαό. Τώρα σιγά σιγά προσπαθεί να δείξει ότι προσεγγίζει το λαό, γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές της 14ης Μαΐου ή της 18ης Ιουνίου. Μέσα. Εντάξει, καλά κάνει και επισκέπτεται βέβαια τους προγραμματίες. Ακόμη ίσως και Μανώλη θα πρέπει να το κάνει και πιο νωρίς αυτό. Είναι πάντα κάτι που το θέλει ο κόσμος. Θέλει να βλέπει αυτή την εικόνα, να βλέπει τον ηγέτη να είναι εκεί που υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος. Και εδώ περισσεύει ο ανθρώπινος πόνος. Πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αρκεί να μην το κάνει. Άργησε. Την αλήθεια ότι δέχεται αυτή την κριτική. Μανώλη, φαντάζομαι. Το είπε και ο ίδιος, ότι αργήσαμε. Κάπως την πρώτη μέρα, τις πρώτες μέρες μετά άρχισε να μιλάει εναντίον της αντιπολίτευσης πολύ έντονα. Όμως προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος τι βλέπει, όσοι βλέπουν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θεωρούν ότι όλα πήγαν καλά. Υπάρχει μια Τουρκία που δαπανάει 7 δισεκατομμύρια δολάρια για να συγκρατήσει την ισοτιμία. Υπάρχει μια Τουρκία, 4 εκατομμύρια άνθρωποι έφυγαν από τις πόλεις τους και πήγαν σε άλλες πόλεις όπως στη Μερσίνη που αυξήθηκε ο πληθυσμός 40%. Υπάρχει η Τουρκία όμως που λέει ότι να, εμείς θα φτιάξουμε το εθνικό μαχητικό, δηλαδή είσαι στη σκηνή. Δεν έχει πάρει ακόμη σκηνή. Βέβαια. Και από την άλλη, σου λέει η εφημερίδα Τουρκία: να, το εθνικό μαχητικό μπήκε ο κινητήρας.